συντάξεις, συμβάσεις κλαδικές. Για τους εργαζομένους δεν υπάρχει μία. Δεν θα υπάρχουν μόνο για την εργοδοσία. Οι αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα σε σχέση με τις ανατιμήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και που έχουν ενταθεί με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει τελευταία. Να πάρθουν μέτρα προστασίας για το λαϊκό εισόδημα δεν μπορεί το 2022 με μισθούς 500 ευρώ οι λογαριασμοί του ρεύματος να έρχονται πάνω από τους μισθούς μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα φτηνό ρεύμα για όλο τον λαό, καμία διακοπή ρεύματος, κατάργηση των ειδικών φόρων, μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος. Δεν ανεχόμαστε να παραμένουν τα μεροκάματα στον πάτο και να φτάνει το ρεύμα στο Θεό, όπως και το φυσικό αέριο, όπως και μια σειρά είδη διατροφής, βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Γι' αυτό δίνουμε εδώ σήμερα το παρόν, γι' αυτό θα δώσουμε ακόμα πιο δυναμικό παρόν στις 6 του μήνα στην απεργία, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό. Βεβαίως αυτό το σύστημα την έχει μετατρέψει σε εμπόρευμα και μάλιστα πανάκριβο. Αντιστεκόμαστε, συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ακόμα πιο δυνατά και με σταθμό πάρα πολύ σημαντικό αυτόν της απεργιακής κινητοποίησης στις 6 Απρίλη που πρέπει να είναι μαζική και να δώσει ένα μήνυμα από την πλευρά των εργαζομένων. Τη ζωή τη χτίσανε με αίμα οι εργατές, δεν τους ξεπουλάμε τους κεφαλαιοκράτες. Ζητήσαμε σήμερα εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας συνάντηση με τον Υπουργό. Πιστός και αυτός στη γραμμή όλων των υπουργών, της κυβέρνησης γενικότερα, να μην βλέπουν σωματεία, να μην δέχονται να κουβεντιάσουν. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν θέση με τα συνδικάτα, ο υπουργός αρνήθηκε. Προτιμούν να κουβεντιάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να κάνουν περισπούδευτες αναλύσεις για το πώς αυξάνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, για το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο, πώς η αγορά διαμορφώνει τις τιμές και ότι υπάρχει αδυναμία από τις κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν στην ίδια την αγορά. Άλλες περισπούδευτες επίσης αναλύσεις για το πόσα χρήματα δαπανά το κράτος για να διευκολύνει τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να πληρώνουν την ενέργεια. Και καταλήγουν πάντα στο ότι αυτό είναι παροδικό, ότι φταίει ο πόλεμος, ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ή θα γίνουν καλύτερα. Όμως επί της ουσίας, όχι μόνο αρνούνται να κουβεντιάσουν, να ακούσουν αυτά που ήρθαν σήμερα να τους πούν εδώ οι οικοδόμοι, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Να τους πούν να μας απαντήσει πώς είναι δυνατόν ένας που παίρνει 500 ευρώ να μπορεί να πληρώσει 500 το ρεύμα και 500 το πετρέλαιο. Να μας πει πώς είναι δυνατόν ακόμα και αυτός ο τυχερός που παίρνει 800 ευρώ να τα απεξέλθει στα είδη βασικής ανάγκης από ένα σούπερ μάρκετ. Πώς είναι δυνατόν το 2022 να κλειδώνουν οι εργαζόμενοι τα αυτοκίνητά τους και να ψάχνουν πώς θα καταθέσουν online τις πινακίδες τους και να το κόβουν με τα πόδια για να πάνε να βγάλουν το μεροκάμα. Σε αυτά απαντήσεις δεν δέχονται όχι μόνο να δώσουν, ούτε δέχονται καν να ακούσουν τα ερωτήματά μας. Δεν δέχονται να μας δουν πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αυταπάτες δεν είχαμε βέβαια ότι θα μας βλέπανε, ότι θα μας συναντούσανε, καμία αυταπάτα. Γι' αυτό όμως εμείς αγώγιστα, με υπομονή, επιμονή, οργανώνουμε την πάλη μας
σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, για να μπορεί η 6η του Απρίλη να είναι μια απεργία η οποία θα δώσει ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση και στη μεγαλοεργοδοσία. Να μην πούμε τι να πάνε να κάνουν τα χρηματιστήριά του. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο κοινωνικό αγαθό θα πρέπει να το απολαμβάνουν, να το αξιοποιούν, να το χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, οι εργατικές οικογένειες και γενικότερα ο λαός. Απέναντι σε αυτές λοιπόν τις εξελίξεις και τις συνθήκες, 6 του Απρίλη η απεργία θα είναι μια δυναμική τέτοια απάντηση η οποία έχει από μόνη της μέσα το στοιχείο της κλιμάκωσης για την Πρωτομαγιά. Άρα λοιπόν σήμερα εδώ τελειώνουμε αυτή μας την παρέμβαση με βάση τα όσα είπαμε, όσα κουβεντιάσαμε, όσα έχουμε συζητήσει, φτάνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε και ακόμη παραπέρα. Να μην μείνει χώρος δουλειάς και εργαζόμενος, ο οποίος να μην έχει τη δυνατότητα να καταλάβει ότι μπορεί να παρέμβει στις εξελίξεις, μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία, στην παιδεία, κυρίως στην ενέργεια αλλά και αλλού, και να βάλουμε τη σφραγίδα μας στις διεκδικήσεις που μπορούν να καλύψουν τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας συμφέροντα.